Το θέμα της Πανόλης είναι ένα σοβαρό θέμα πανελλαδικό. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης είναι σε εγρήγορση. Όπως ξέρετε, έχει βγει οδηγία από το Υπουργείο ότι απαγορεύονται όλες τις σφαγές και όλες τις μετακινήσεις μέχρι τις 4 Αυγούστου. 2 Αυγούστου θα συνεδριάσει η Γενική Διεύθυνση στην Ιατρική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να επαναξιολογήσει τα πράγματα για να δούμε πώς συνεχίζουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες της περιφέρειας είναι σε γρήγορση. Έχουμε και μια συνάντηση την Παρασκευή με τα υπηρεσιακά μας στελέχη, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε και πώς θα βοηθήσουμε την πρόληψη από εδώ και πέρα. Πάντως στην Κρήτη δεν έχουμε κρούσμα. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έχουμε τίποτα. Μας προβληματίζει εννοείται και για ποιο λόγο από τη στιγμή που υπάρχει εμβόλιο δεν κινείται το Υπουργείο πριν φτάσει στο σημείο να έρθει εδώ να σε χτυπήσει εδώ. Ήδη που έχω μιλήσει και με τον Αλέκο του Στεφανάκη, μας έχει πει ότι αν έρθει εδώ η θυσιμότητα θα είναι στο 85%. Ενώ πάνω είναι στο 60% με σοκ στη χτινοτροφία. Γιατί θα είναι το 85%? Γιατί εδώ είναι επιτοπλίστων τα ζά έξω, στα βουνά. Θα διαλύσουμε όλοι. Δεν κατεχόντα πρέπει να κάνουμε. Η βάση, η περιφέρεια πρέπει να το προσπαθήσει όσο μπορεί ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Τζεδάκης, και ξέρω ότι προσπαθούν, να το προσπαθήσουν όσο μπορούν να στέσουν τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων πριν φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε κρέας να ταΐσουμε τα κοπέλια μας. Όχι να δώσουμε ούτε στα κρεοπολία ή στις κασαπίδες. Μέχρι 4 Αυγούστου που μας λέτε που δεν θα διακινηθούν κρέατα, τι θα προχωρήσει. Τι σημαίνει αυτό, από τη στιγμή που έρχονται τα τριφύγια και είναι μετάδοση ίδιο με το COVID, είτε θα αλλάξει. Η μεταφορά κρατάει, λέει, στα τριφύγια έως και 6 μήνες, είτε θα αλλάξει αυτό. Πού μας βοηθά. Μπορεί να είναι και ήδη εδώ. Ποιος το ξέρει αυτό. Στην ώρα δεν έχουμε κάτι επίσημο, αλλά η δουλειά είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και σαν σύλλογος εκπαιδευτούμε όλους τους βοσκούς να προσέχουν και που πηγαίνουν και στις μάντρες στον Αλουνό και τα πάντα. Και να είναι σε εγρήγορση όλοι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έρθει το εμβόλιο εδώ άμεσα. Αλλά είναι καθαρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θέλουμε και μια άμεση απάντηση. Δεν πρέπει να έρθει εδώ το πρόβλημα για να το λύσουμε. Πρέπει να το λύσουμε πριν. Έχετε κάποια συνεργασία, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας στην υπόλοιπη χώρα? Έχουν διαλύσει άνθρωποι και πολλοί φοβούνται και δεν το λένε καν. Πολλοί φοβούνται γιατί όταν σου λέει ο άλλος ότι δεν δικαιάζει αποζημίωση βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο άλλος έχει 500 ζάνα ταΐσει τα κοπέλη και θα τα σφάξουν όλα σε ένα αίμα ή θα τα θάψουν ζωντανά όπως είδατε. Ένας δεν το λέει. Τα συμπτώματα, ποια είναι τα συμπτώματα? Τα συμπτώματα είναι βήχας, είναι. Σαπίζει το ζώο από μέσα στις πνευμόνους, στο στόμα, τρέχουν τα μάτια του, μια δυσάρεστη οσμή, από πίσω, ναι. Τέλος πάντων. Τα συμπτώματα είναι σχετικά, είναι όλα μαζί. Εμείς τα έχουμε πάει κομμάτια, αλλά είναι όλα μαζί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.